Τα σαραντάρια των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις πρώιμες επιτραπέζες ποικιλίες σταφυλιών και σε λοκαλιέργειες, με τους συνδικαλιστές αγρότες να διεκδικούν αποζημιώσεις. Η παραγωγή του νησιού μας είναι αποδέχτες της κλιματικής αλλαγής ακόμα για μία φορά. Από τις 15 Μαΐου μέχρι και σήμερα, ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το νησί. 6 μέρες επί συνεχόμενου καύσωνα τελμάτισε κυριολεκτικά και τα αμπέλια αλλά και την ελαιοκαλλιέργεια από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι και την άλλη. Ήδη για την ποικιλία Prime, η οποία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές λόγω του καύσωνα, έχει ανοίξει το σύστημα για την υποβολή δηλώσεων από τους πληγέντες αγρότες, με τον Μύρο Χιλετζάκη να τονίσει την ανάγκη αποζημιώσεων για τη Σουλτανίνα και τις υπόλοιπες ποικιλίες. Και ζητήσαμε από τον ΕΛΓΑ Κρήτης, εφόσον είναι ζημιογόνο αίτιο ο καύσωνας και ασφαλίζεται κανονικά και αποζημιώνεται βάσει κανονισμού του ΕΛΓΑ, να συμπεριληφθούν και οι άλλες επιτραπέζιες ποικιλίες, σύν τη Σουλτανίνα, που είναι η ναυαρχίδα μας στις εξαγωγές όσον αφορά το νησί. Το 80% του Ανθού έχει καεί σε λοκαλιέργειες, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, με τον ίδιο να τονίζει την ανάγκη η ελιά να ενταχθεί στα ΨΕΑ. Πάνω από το 80% της παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια έχει χαθεί. Εφόσον δεν είναι ζημιογόνο το αίτιο, δηλαδή δεν το καλύβει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, θέλουμε να πάει στα ΨΕΑ. Τα ζητήματα τέθηκαν επιτάπητο στη διάρκεια σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης υπό την προεδρία του Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στους αμπελουργούς και στους ολοπαραγωγούς. Αύριο θα έχω το μεσημέρι ένα ραντεβού με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, για να μεταφέρω από κοντά όλα αυτά τα προβλήματα. Τα έχω δει από κοντά και εγώ το Σάββατο που πήγα σε αρκετές περιοχές και θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τους αγρότες της Κρήτης, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και για το ακτινοτροφικό κλάδο αλλά και για τον αγροτικό.